Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε εν συντομία τι θα συζητήσουμε απόψε. Δεύτερη ευκαιρία στη γνώση, στη μάθηση, στη ζωή. Διαφορετικά σχολεία, αλλιώτικοι μαθητές, ίδιος ο στόχος. Να θρέψει όνειρα, να στηρίξει προσπάθειες για μια καλύτερη ζωή, για έναν καλύτερο άνθρωπο. Ο θεσμός των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας με τη σφραγίδα και τη συγχρηματοδότηση των Βρυξελών ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 2000 για να καλύψει ένα τεράστιο μέχρι τότε κενό. Να δώσει τη δυνατότητα σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να επιστρέψουν στα θρανία και μετά από διετή φίτηση να αποκτήσουν απολυτήριο ισότιμο του γυμνασίου. Στην Κρήτη το έδαφος ήταν εξ αρχής ιδιαιτέρως πρόσφορο. Με πείσμα και θέληση, οι κριτικοί αγκάλιασαν τα καινοτόμα αυτά σχολεία που παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που χρόνο με το χρόνο γιγαντώνονταν, όχι μόνο παρέμειναν ανοιχτά, αλλά αυξήθηκαν σημαντικά. Εκατοντάδες κριτικοί φοιτούν κάθε χρόνο στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας της πόλης και την ενδοχώρα του νησιού, διεκδικώντας το δικαίωμά τους να βελτιώσουν τη ζωή τους, θυμίζοντας την πολιτεία πως είναι υποχρέωσή της να ανοίγει δρόμους στην παιδεία. Λειτουργικές ανάγκες ακάλυπτες, χρηματοδότηση με το σταγονόμετρο και με τεράστιες καθυστερήσεις, ανυπέρβλητα συχνά προβλήματα. Σκηνικό επαναλαμβανόμενο σχεδόν κάθε χρόνο για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που μοιάζουν να οδεύουν προς αδιέξοδο αλλά αντιστέκονται στεναρά για να επιτελούν αυτό το σπουδαίο σκοπό τους. Απόψε κοντά μας για να δούμε δυνατότητες, προβλήματα και προοπτικές. Ελένη Τζαγκουρνή, Υποδιευθύντρια Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου. Γιάννης Παρασύρης, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Περιφέρειας Κρήτης και Ελευθερία Θεοδωράκη, Εκπαιδευόμενη Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου. Αυτό είναι το θέμα μας για απόψε και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σας υποδεχόμαστε, γιατί είναι από τις συζητήσεις που μόνο χαμόγελο μπορούν να σου προκαλέσουν και μόνο θετικά συναισθήματα να αφήσουν στο τέλος, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που υπάρχουν και στο συγκεκριμένο θεσμό της εκπαίδευσης. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι χρέος μας να αναδεικνύουμε αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας της Κρήτης και είναι χρέος μας να ενημερώνουμε ότι γίνονται βήματα, ότι ξεπεράσατε τον τεράστιο σκόπελο των μνημονιακών χρόνων, όπως πολλοί άλλοι τομείς, και παραμένετε εδώ δυνατοί και μάλιστα κάνοντας βήματα πολύ μεγάλα. Κυρία Τζαγκουρνή, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Ως υποδιευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Ηράκλειο, θέλω εν συντομία να συστήσουμε για μια ακόμη φορά το θεσμό στους κριτικούς που μας βλέπουν και που ενδεχομένως δεν έχουν καταλάβει ακόμη τι γίνεται σε αυτά τα σχολεία ή ενδεχομένως ακόμη και τα αγνοούν. Μάλιστα. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή το γυμνάσιο. Μπορούν να φοιτήσουν για ένα διάστημα 2 χρόνων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Το πολιτήριο το οποίο παίρνουν είναι φυσικά ισότιμο το πολιτήριο γυμνασίου που θα παίρναν από το κανονικό γυμνάσιο, είτε νυχτερινό είτε πρωινό, αν φοιτούσαν. Έχουμε πάρα πολλές διαφορές βέβαια με το κανονικό γυμνάσιο. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δεν έχουν βιβλία. Οπότε το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο, είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Είναι σχολεία τα οποία είναι ανοιχτά στην κοινωνία και σε οποιαδήποτε πρόταση από φορείς ή από θεσμούς θέλουν να προσεγγίσουν τα σχολεία αυτά. Οπότε είναι σχολεία τα οποία προγραμματίζουν πάρα πολλές δράσεις, κάνουν πάρα πολλές δραστηριότητες, κάνουν πάρα πολλές εκπαιδευτικές επισκέψεις, μουσεία σε ιστορικούς χώρους, οτιδήποτε γίνεται μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Οι ώρες απασχόλησης, ναι, με συγχωρείτε, αλλά μου προκύπτουν απορίες. Ναι. Δεν θα το πω μαθήματος, γιατί είσαστε λίγο διαφορετικά στο πώς λειτουργείτε. Οι ώρες οι οποίες πρέπει ένας εκπαιδευόμενος να είναι στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, είναι ποιες? Απογευματινές ώρες προφανώς. Ναι. Είναι από τις 6 έως τις 10 το απόγευμα. Είναι 5 ώρες διδασκαλίας κάθε μέρα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ώρες που γίνονται μαθήματα με σύμβουλο σταδιοδρομίας και με σύμβουλο ψυχολόγο. Οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και για ατομικά ραντεβού. Για τους εκπαιδευόμενους του σχολείου. Προϋποθέσεις υπάρχουν? Δηλαδή κάποιοι που ενδεχομένως να αποκλείονται από τη φοίτηση στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας? Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να είμαστε ανοιχτοί σε οποιονδήποτε θέλει να έρθει στο σχολείο. Βασική προϋπόθεση είναι να είναι ενήλικας, να έχει ολοκληρώσει το δημοτικό και να είναι διαθέσιμο στις ώρες αυτές, βασικά.
Και θα μας δώσετε και πολλά ακόμη στοιχεία για το πώς κυλούν αυτές οι ώρες. Κύριε Παρασύρη, Περιφέρεια Κρήτης, δεν ανήκει σε εσάς ό,τι αφορά το κομμάτι της αρμοδιότητας η λειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει μία σύμπραξη και μία υποστήριξη. Ακριβώς. Έχουμε αναπτύξει μια αγαστή συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Είχαμε πραγματοποιήσει μια συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου κάλεσα τους διευθυντές όλων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της Κρήτης. Έχουμε 8 δομές, για να καταλάβετε. 3 δομές στο Λασίθι, μια στο Ηράκλειο, μια στο Ρέθυμνο και άλλες 3 δομές στα Χανιά. Μου παρέθεσαν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός, λόγω του ότι φέρνει σε επαφή τους ενήλικες οι οποίοι σταμάτησαν την υποχρεωτική εκπαίδευση, τους φέρνει ξανά σε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα. Συμβάλλει στην καταπολέμηση των κοινωνικών διαφορών και κοινωνικών ανισοτήτων. Πραγματικά γίνεται μια αξιέπινη δουλειά και από το εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και από τους εκπαιδευόμενους, τους οποίους πραγματικά τους θαυμάζω για το ζήλο το οποίο δείχνουν, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών αυτό. Εμείς από την Περιφέρεια Κρήτης στηρίζουμε αυτές τις δομές έμπρακτα. Είμαστε ενημερωμένοι για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και θέλουμε να επεκταθεί αυτός ο θεσμός και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Παρασύρη, έχετε εικόνα, υπάρχει μία αίσθηση ότι υπάρχουν αρκετά αιτήματα από περιοχές της Κρήτης που θέλουν και εκείνα να έχουν ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στην περιοχή τους. Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και τις Δημοτικές Αρχές, θέλουμε να δημιουργήσουμε δύο παραρτήματα, το ένα στο Μιλοπόταμο, στο Πέραμα ή στο Μελιδόνι, και το δεύτερο παράρτημα στο Σπύλι. Έχουμε μια αγαστή συνεργασία και με τις δημοτικές αρχές που θέλουν να υποστηρίξουν αυτό το θεσμό. Όπως και στο Ηράκλειο, υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες περιοχές. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από τα ορεινά ή από απομακρυσμένες περιοχές, έτσι ώστε να μεταφερθούν στην έδρα του σχολείου, που είναι στο Ηράκλειο, παραδείγματος χάρη, και να παρακολουθήσουν αυτό το κύκλο σπουδών. Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα μαζί μας. Η κυρία Θεοδωράκη μπορεί να μην διανύει πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά έρχεται από ένα κοντινό χωριό του Ηρακλείου, καθημερινά στην περιοχή των Καμηνίων, προκειμένου να καθίσει στα δρανία αυτού του διαφορετικού σχολείου. Θέλετε, κυρία Θεοδωράκη, να μας πείτε το γιατί, τι σας ώθησε να επιστρέψετε στη μάθηση, στην εκπαίδευση στο σχολείο? Ένα όνειρο ήταν από... μετά που το σταμάτησα το δημοτικό. Ήταν ένα όνειρο για μένα να πάρω ένα χαρτί, ένα πολιτήριο γυμνασίου. Κάτι που δεν μπόρεσα στα 15, στα 16. Τώρα είναι όνειρο για μένα να προσπαθήσω να το πάρω με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν πήρατε αυτή την απόφαση να υλοποιήσετε δηλαδή το προσωπικό σας όνειρο και το προσωπικό σας στοίχημα, φαντάζομαι. Είχατε ήδη δύο παιδιά στο σπίτι και ενδεχομένως... Και τα τρία τα είχα τρία. Στο σπίτι, βεβαίως. Τρία παιδιά στο σπίτι. Τρία παιδιά στο σπίτι, ναι. Με τη στήριξη πάντα του συζύγου μου. Με βοήθησε και με προωθεί ακόμα και σήμερα να προχωρήσω. Και φαντάζομαι ότι θα είναι όλοι περήφανοι για σας. Και βέβαια, ναι. Είναι σημαντικό. Κυρία Τζαγκουρνή, δώστε μας λοιπόν έτσι λίγο την ταυτότητα αυτής της διαφορετικής τάξης. Έχουμε για παράδειγμα την Ελευθερία που μας έρχεται από τις κάτω ασίτες. Ναι. Έχουμε τι άλλο πρόσωπο, άτομα τα οποία μπορεί να είναι 20 χρονών και να έχουν σταματήσει το γυμνάσιο σχετικά πρόσφατα, αλλά έχουμε και άτομα τα οποία μπορεί να είναι 60 χρονών, οι οποίοι βλέπουν μπροστά τους ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με την ανεργία και το πόσο σημαντικό είναι να έχουν ένα πολιτήριο τίτλο γυμνασίου προκειμένου να βρουν μια δουλειά. Αυτή τη στιγμή στο σχολείο φοιτούν γύρω στα 120 άτομα, με τα μισά από αυτά να είναι γυναίκες. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τώρα, διότι η μεταφορά του σχολείου από την Τήλισσο στο Ηράκλειο... Όπου ήταν τα πρώτα χρόνια που λειτουργήσε. Τα τελευταία 4 χρόνια μας έχει δείξει ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των εκπαιδευομένων στο σχολείο μας και ειδικότερα των γυναικών. Οι γυναίκες είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να μετακινηθούν από το Ηράκλειο ή από άλλες περιοχές προς την Τήλισσο. Οπότε τώρα έχει λυθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το να υπάρχει ένα σχολείο στο κέντρο του Ηρακλείου. Μανούλες οι περισσότερες, να υποθέσω. Μανούλες, πολλές άνεργες ή εργαζόμενες σε πολύ περίεργα ωράρια. Κάνουν ό,τι μπορούν, θυσιάζουν χρόνο από την οικογένειά τους προκειμένου να έρθουν στο σχολείο και να πάρουν αυτό το πολυπόθητο πολιτήριο γυμνασίου. Και κάπως έτσι, κύριε Παρασύρη, βλέπουμε ότι είναι αλληλένδετες οι ιστορίες αυτές και αλληλένδετες οι καταστάσεις. Φτάνουμε και στην περιβόητη μαθητική διαρροή που είδαμε να γιγαντώνεται τα προηγούμενα χρόνια και φαίνεται πως εδώ υπάρχει μία διέξοδος.
Ακριβώς. Όντως και στην Κρήτη, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθούν και να στηριχτούν αυτές οι δομές, τα σχολεία δηλαδή δεύτερης ευκαιρίας. Γιατί πραγματικά διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο για την κοινωνία την οποία ζούμε. Έχοντας ασχοληθεί αρκετά με το συγκεκριμένο θεσμό, έχετε κατασταλάξει στο αν υπάρχει δυνατότητα να δούμε αυτά τα αιτήματα από άλλες κοινωνίες για σχολεία δεύτερης ευκαιρίας να γίνουν άμεσα πραγματικότητα, ή ενδεχομένως θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υπάρχει ένα σωστό σχεδιάγραμμα και ένα σωστό προγραμματισμό προκειμένου να καλύπτει τις μετακινήσεις εκπαιδευμένων από άλλα σημεία προς τα σχολεία που ήδη υπάρχουν? Ναι, αυτό είναι ένα θέμα όσο αφορά τις μετακινήσεις. Υπάρχει ένα κενό στην νομοθεσία που δεν καλύπτει τις μεταφορές των εκπαιδευόμενων που φοιτούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Και όντως έχουμε προχωρήσει συζητήσεις και με τον διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου, τον κύριο Παρασύρη Μαθαίο, με την κυρία Ραπτάκη Μαρία. Έχουμε στείλει ένα ανάλογο αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και το διερευνούμε. Να δούμε δεν καλύπτεται τρόπο, σε αυτή τη φάση. Δεν καλύπτεται. Και αυτό είναι ένα κενό. Όπως σημαντικό θέμα είναι η υποχρηματοδότηση προς τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, όπως και ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός. Ναι. Και εδώ παρεμβαίνουμε εμείς σαν Περιφερειακή Αρχή με κάποιους τρόπους, έτσι ώστε να ενισχύσουμε αυτές τις δομές. Mm-hmm. Πέρα όμως από αυτό, κοιτάζουμε να δούμε πώς θα επεκταθεί αυτός ο θεσμός. Παλιότερα, αν θυμάστε, είχαν δημιουργήσει παραρτήματα στα Ζωνιανά, στα Ολιβάδια, στα Ορνά δηλαδή του Μελοποτάμου. Mm-hmm. Αυτές οι δομές εξυπηρέτησαν για ένα διάστημα την τοπική κοινωνία, αλλά δεν ήταν βιώσιμες. Τώρα το σχεδιασμό το οποίο κάνουμε σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και με τους διευθυντές είναι να δούμε πώς αυτές οι δομές πραγματικά θα εξυπηρετήσουν τις τοπικές κοινωνίες και θα είναι βιώσιμες και θα έχουν μια συνέχεια. Σωστά. Και δεν ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το σχεδιασμό αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε από την Γενική Γραμματεία ούτε από το ΕΝΕΔΙΒ. Εμείς θα πρέπει να ανοίξουμε τους δρόμους, να δούμε πώς θα συνεργαστούμε, έτσι ώστε να, πραγματικά να τις κάνουμε βιώσιμες. Mm-hmm. Γιατί, όπως προανέφερα, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός. Κύριε Θεοδωράκη, έχετε ήδη στο μυαλό σας και το επόμενο σας βήμα? Δηλαδή, αυτός ο τίτλος σπουδών ήταν απλά ένα προσωπικό όνειρο που το κάνετε πράξη, ή ενδεχομένως αυτό το χαρτί θα βοηθήσει προκειμένου να βρείτε μια εργασία αργότερα? Και σε εργασία μπορεί να απευθυνθεί, αλλά μπορεί να κάνω και κάτι με το λύκειο, μου αρέσει η πληροφορική. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι σημαντικό για το μέλλον μου και είναι και ένα παράδειγμα για τα παιδιά μου. Θέλω να μου πείτε λίγο, έτσι, τα παιδιά πώς αντιμετωπίζουν τη μαμά που επιστρέφει στα θρανία και που αναγκάζεται κάποιες ώρες να λείπει και που φαντάζομαι θα έχει και κάποιες υποχρεώσεις, ακόμη και αν δεν έχετε βιβλία όπως τα έχουν τα υπόλοιπα σχολεία. Εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα, τώρα όμως τους αρέσει. Η μαμά είναι στο σχολείο. Μπορώ να τα βοηθήσω κιόλας. Κάτι που δεν μπορούσα να κάνω πιο μπροστά. Ναι, αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοια σχολεία για μας, τους ενήλικες πια. Να μπορούμε να απευθυνθούμε, να πάρουμε κάτι από εκεί. Ναι, να πω κάτι σχετικά με αυτό. Ναι, φυσικά, ναι. Τα σχολεία δευτερής ευκαιρίας μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούν σαν ένα συνδετικός κρίκος από το δημοτικό που έχει αφήσει κάποιος πολλά χρόνια πριν, να φοιτήσει στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και στη συνέχεια να συνεχίσει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. Είναι μια ομαλή πορεία που συμβαίνει μπορεί. Συμβαίνει και αυτό πια, γιατί στα πρώτα χρόνια που μπήκε έτσι λίγο ο θεσμός στη ζωή μας, το 2001 αν θυμάμαι καλά, με τη σφραγίδα των Βρυξελών, θεωρούσαμε ότι ήταν μέχρι εκεί. Γυμνάσιο. Ναι. Όχι. Βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο υπάρχουν στόχοι που υλοποιούνται. Βέβαια. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από εκπαιδευόμενους οι οποίοι συνέχισαν στο Λύκειο. Και φυσικά συνέχισαν και έδωσαν και πανελλαδικές και πέρασαν σε σχολές και σε πανεπιστήμια. Είναι γνωστά τα παραδείγματα, νομίζω. Είναι ο κύριος Μουδατσάκης καταρχήν, που νομίζω ότι ήταν ο γυρεότερος. Ναι. Σαν τον κύριο Μουδατσάκη έχουμε και αρκετές άλλες περιπτώσεις. Έχουμε αρκετούς, όχι τόσο σε τέτοιο επίπεδο ηλικίας, αλλά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολλά όνειρα και πάρα πολλούς στόχους. Τους οποίους μέσα από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας καταφέρνουν να τους υλοποιήσουν. Και να τους δούμε δηλαδή και στο Λύκειο μετέπειτα. Βέβαια. Και μετά και σε κάποια σχολή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Εξαιρετικό. Θέλω λίγο να σταθούμε στα προβλήματα. Είδατε ότι τα αφήσαμε τελευταίο, αλλά υπάρχουν. Δηλαδή, διάβαζα μία επιστολή από τους διευθυντές, η οποία έφτασε στον κύριο Γαβρόγλου. Ήταν Νοέμβριος του 2018 και η χρηματοδότηση δεν υπήρχε. Ναι. Άρα, δυσκολίες υπάρχουν. Υπάρχουν δυσκολίες, υπήρχαν πάντα. Υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση ό,τι έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση σε πάρα πολλά κομμάτια της λειτουργίας των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Ευτυχώς έχουμε κάποια στήριξη. Έχουμε τη στήριξη της περιφέρειας τώρα σε επίπεδο υλικοτεχνικού εξοπλισμού, η οποία βοήθησε τους ώστε να αγοραστεί εξοπλισμός για το σχολείο.
Έχουμε τη στήριξη από τα σχολεία με τα οποία συστεγαζόμαστε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά προσπαθούμε και εμείς με κάθε τρόπο να κάνουμε τις διαδικασίες αυτές να είναι πιο γρήγορες, ούτως ώστε να μην φτάνουμε τέλος της χρονιάς και να έρχονται χρήματα όταν πλέον έχουν τελειώσει όλες οι δραστηριότητες που μπορούμε να προγραμματίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Κύριε Παρασύρη. Ναι, όντως, είμαι ενήμερος για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Προσπαθούμε και εμείς να συνδράμουμε στο έργο των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να έχουμε μια ομαλή λειτουργία των σχολείων αυτών. Ξέρετε, το ανέφερα προηγουμένως ότι φοιτούν σε αυτές τις δομές 600 ενήλικες από όλη την Κρήτη. Είναι ένα μεγάλο νούμερο, ένας μεγάλος αριθμός. Και θα πρέπει να δώσουμε μια βαρύτητα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί συνήθως προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα ή καλή ώρα, όπως η κυρία Θεοδωράκη, είναι μετέρα τριών παιδιών. Υπήρχε μια ξέπινη προσπάθειά της, θέλω να το τονίσω αυτό, αλλά έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. 600 άνθρωποι, όταν για παράδειγμα στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα σχολείο. Μόνο ένα είναι σχολείο. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι. Αν δηλαδή είχαμε περισσότερα σχολεία, φανταζόμαστε όλοι που θα μπορούσε να φτάσει η συμμετοχή. Γι' αυτό υπάρχει σκέψη να δημιουργηθεί ένα παράρτημα του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου σε ένα σημείο το οποίο θα εξυπηρετήσει αρκετά μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων. Κάπου ίσως στο κεντρικό, στο κέντρο του νομού. Κάπου στην ενδοχώρα. Ναι. Και σε αυτό είσαστε αρρωγός, κύριε Παρασύρη. Ακριβώς. Προσπαθούμε να συνδράμουμε στο έργο τους. Να δώσει μια άλλη διάσταση. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης, τώρα υποχρεούνται να φοιτούν σε αυτές τις δομές, να εγγραφούν δηλαδή στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Υπάρχει και ένα έλλειμμα με τους ενήλικες, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη δημοτική εκπαίδευση. Και γίνονται κάποιες σκέψεις και από το Υπουργείο, έτσι ώστε τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας να καλύψουν και αυτή την ομάδα στόχου. Με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι μπορεί να αναπτυχθεί ο δεσμός αυτός και σε επίπεδο Κρήτης. Έτσι. Απλά χρειάζεται τη σύμπραξη, τη συμπαράσταση όλων μας. Αν δούμε όμως αυτή την υποχρεωτικότητα να μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας και ανάπτυξης, κύριε Παρασύρη, θα πρέπει να ενισχυθούν και πρακτικά τα σχολεία. Ακριβώς. Και σε υλικοτεχνική υποδομή και σε χρηματοδότηση, γιατί φαντάζομαι ότι τότε θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εκπαιδευόμενων. Ακριβώς. Και θα ήθελα να αναφέρω και από αυτό το βήμα ότι η ψυχή του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας πραγματικά είναι η εκπαιδευτική και η εκπαιδευόμενη. Γνωρίζω αρκετούς από αυτούς. Είχαμε την τύχη να πραγματοποιήσουμε μια παγκρίτια συνάντηση, την πρώτη παγκρίτια συνάντηση εκπαιδευμένων και εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυνο. Και πραγματικά ήταν αξιοθαύμαστη η προσπάθεια η οποία καταβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι. Και είναι πραγματικά, το έχουμε καταλάβει όσοι δεν έχουμε καταφέρει έτσι να έρθουμε τόσο κοντά σας. Θέλω να στείλετε τα μηνύματά σας, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος. Κυρία Θεοδωράκη, σαν και εσάς, με ένα όνειρο ανεκπλήρωτο, υπάρχουν πολλοί που μπορεί να μας βλέπουν απόψε. Θέλω να τους στείλετε το δικό σας το μήνυμα. Γιατί να το τολμήσουν, τι έχουν να πάρουν. Έχουν να πάρουν πάρα πολλά από ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Είναι πρώτα οι δραστηριότητες. Κάναμε πάρα πολλές δράσεις. Έχω πάει σε μουσεία που δεν είχα πάει ποτέ. Έχω πάει στην Κνουσό που δεν είχα πάει ποτέ. Έχω πάει στη Σπιναλόγγα που δεν είχα πάει ποτέ. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να... Όλοι έχουμε μία δεύτερη ευκαιρία να μας δοθεί. Την έχουμε, την αξίζουμε τη δεύτερη ευκαιρία. Είναι η πιο γενναιόδορη πράξη, πόσο μάλλον όταν αφορά την παιδεία, τη γνώση, τη μάθηση. Έτσι, αυτό ακριβώς. Κυρία Τζακουρνή, το μήνυμά σας και να σας πω κάτι και λίγο χρηστικές πληροφορίες, γιατί τώρα είμαστε στο τέλος της χρονιάς. Ναι. Κάποιοι ενδεχομένως να αρχίζουν σιγά-σιγά να έχουν βάλει το σπόρο στο μυαλό τους για του χρόνου. Λοιπόν, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα Καμίνια, στεγάζεται στο κτίριο του 5ου ΕΠΑΛ. Δεχόμαστε αιτήσεις όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όποιος δηλαδή ενδιαφέρεται ή έχει, ας πούμε, κάποια σκέψη στο μυαλό του, θα μπορούσε να έρθει στο σχολείο και να συζητήσουμε και να πούμε από κοντά πώς είναι οργανωμένο το σχολείο και τι μπορεί να κάνει στα δύο χρόνια αυτά τα οποία θα φοιτήσει. Η διαδικασία είναι πολύ απλή για να έρθει κάποιος να κάνει μία εγγραφή. Και τα μαθήματα ξεκινάνε όπως κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου με το νέο κύκλο που θα ξεκινήσει με την καινούργια χρονιά. Τι άλλο να σας πω. Θέλω να δώσετε το δικό σας το στίγμα και να στείλετε το δικό σας το μήνυμα, γιατί έχετε ζήσει πολλούς εκπαιδευόμενους από κοντά και προφανώς έχετε πλήρως την εικόνα της ικανοποίησης που μπορεί να δεχθεί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό το βήμα.
Λοιπόν, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι μια μεγάλη αγκαλιά και αυτή η αγκαλιά έχει πάρα πολλά άτομα μέσα. Όλοι όσοι εμπλέκονται μέσα σε αυτό το θεσμό, είτε εκπαιδευτές είτε εκπαιδευόμενοι, συμβάλλουν τόσο ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο στο τέλος της χρονιάς πραγματικά μας αφήνει μόνο συγκίνηση και περηφάνεια για τα άτομα αυτά τα οποία καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Το σχολείο είναι ανοιχτό σε όλους. Βοηθάμε όλο τον κόσμο, ώστε να πετύχει το όνειρό του και να καταφέρει αυτά τα οποία έχει βάλει σαν στόχο. Και αυτό το οποίο θέλω έτσι να δώσω σαν μήνυμα είναι να μην φοβούνται, να έρθουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Η δεύτερη ευκαιρία είναι εδώ, οι πόρτες είναι ανοιχτές και απλά περιμένουμε το πρώτο βήμα από αυτούς. Και υπόλοιπα, ήδη το έχουν κάνει, είναι ναι, πάρα πολλοί που το έχουν κάνει, οπότε πρέπει πάρα να πολύ. Πραγματικά κάθε χρόνο όταν αποφοιτούν οι εκπαιδευόμενοι από το σχολείο μας, είναι πάρα πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ, νιώθουμε πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια. Παρά τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε στη διάρκεια της χρονιάς, νομίζω ότι αυτό το οποίο μένει στο τέλος είναι μια πολύ γλυκιά ανάμνηση και μια πολύ γλυκιά σκέψη για όλους αυτούς. Κύριε Παρασύρη. Εγώ θα αναφέρω κάτι που είπε, ανέφερε ο κύριος Σπανδάκης ο Κώστας, ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να έχουν μόνο μια δεύτερη ευκαιρία, και τρίτη και τέταρτη και στην ιωστή αν χρειαστεί. Ακριβώς. Έχουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σταμάτησαν την υποχρεωτική εκπαίδευση, άρα λοιπόν είναι υποχρέωση της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης να ενισχύσουμε αυτό το θεσμό, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να παρακολουθούν τον κύκλο σπουδών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, να μην αντιμετωπίζουν τέτοιους προβλήματα όπως έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, έλλειψη χρηματοδότησης ή στέγασης κτλ. Να ενισχυθεί. Είμαστε δίπλα τους. Έτσι κι αλλιώς από την Περιφέρεια Κρήτης υλοποιούμε πάρα πολλές δράσεις που αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και αυτό το θεσμό πρέπει να το στηρίξουμε και θα είμαστε δίπλα τους. Και εμείς θα είμαστε εδώ για να καταγράφουμε όλα αυτά τα όμορφα που βγαίνουν μέσα από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά και καλή συνέχεια ο καθένας από τη δική του θέση, στο δικό του το σκοπό, στο δικό του το όνειρο. Ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.